Εδώ είναι και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ρήγας, να τον καλημερίσω. Πριν από λίγο ακούσαμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Να σας πω ότι τη νύχτα η κυρία εισαγγελέας διαφθοράς, η κυρία Ελένη Τουλουπάκη, και η επίκουρη εισαγγελής διαφθοράς Χρήστος Τζούρας και Στέλιος Μανώλης, που χειρίστηκαν την υπόθεση Νοβάρτης, δηλώνουν: ουδέποτε συμμετείχαμε σε κοινή σύσκεψη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή με οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό στέλεχος για την υπόθεση της Νοβάρτης. Οι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, τηρώντας πιστά το γράμμα του νόμου. Το τμήμα της δικογραφίας που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα υποβλήθηκε στην εισαγγελία του Ορείου Πάγου, ως είχαμε εκ του συντάγματος υποχρέωση. Διευκρινίζεται επίσης, λέει η κυρία Τουλουπάκη, ότι η έρευνα που διενεργείται στην Ελλάδα για την Νοβάρτης είναι παράλληλη και όχι κοινή σε σχέση με ενδεχόμενες έρευνες που πιθανώς διενεργούνται από άλλα κράτη. Κύριε Ρήγα, ελάτε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι η κυρία Τουλουπάκη είναι εισαγγελέας, δεν έχει κανένα. Απάντησε και απάντησε βάσει των διαδικασιών του νόμου και τις οποίες έχει τηρήσει. Θέλω να επισημάνω όμως ότι αυτό που λέει, να δώσω και την προέκταση, ότι δεν είναι παράλληλη η έρευνα, ή μάλλον είναι παράλληλη, δεν είναι, έχει κάποια σχέση. Να σας πω ότι σε 29 περίπου χώρες αυτή τη στιγμή εξελίσσεται διαδικασία διερεύνησης για το σκάνδαλο και για την διαδικασία της μίζας, να το πω έτσι λαϊκά, που έδινε η Νοβάρτης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Άρα είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο αυτή τη στιγμή, και το εννοώ αυτό, που θα σας έλεγα πρέπει και είναι ανάγκη και στη χώρα μας να διερευνηθεί. Αυτό έχουμε πει. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε, και νομίζω για το πολιτικό σύστημα, κύριε Αυτιά, είναι αυτό και μια κάθαρση. Δηλαδή το να πούμε όλοι και να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν με βάση την εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, αυτό δημιουργεί και μια αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι ισότιμοι απέναντι στον νόμο. Και θεωρώ ότι αυτό θα συμβάλλει στην ανύψωση του πολιτικού συστήματος, των θεσμών όλων, της εξουσίας, σε όλα. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρχει καταράκωση. Και δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα που έρχεται. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να συμβάλλουμε πλέον ή κατά τη διάρκεια της θητείας μας σε αυτή την λογική. Είναι πολιτική εκδίκηση ή κάθαρση, όπως λέτε, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν υπάρχει ούτε πολιτική εκδίκηση ούτε θέμα κάθαρσης. Αλλά ούτε θέμα κάθαρσης. Είναι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μίζες οι οποίες δινόντουσαν χρήματα, δις τα οποία έχουν φύγει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς την Νοβάρτης. Όποιοι και όσοι έχουν ευθύνες, αυτό μέσα από την οδό, την δικαστική και την νομική, θα δοθεί. Όλοι έχουν το τεκμήριο. Την υπόθεση. Δεν είναι θέμα. Εγώ θα τη δώσω την υπόθεση, κύριε Αυτιά. Αυτό έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη και οι δικαστές έχουν τα στοιχεία, αυτοί θα απαντήσουν. Δεν λέει η αντιπολίτευση ότι βγήκαν οι υπουργοί και είπαν ότι δεν είναι θέμα. Κάνουμε ένα λάθος. Δηλαδή, τι, ξεκινάμε ότι υπάρχει μια υπόθεση και αμέσως πρέπει να έχει δεθεί. Γιατί πρέπει να έχει δεθεί? Μπορεί και να αθωωθεί κάποιο άνθρωπο ή κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι και το θέμα. Να υπάρξει διερεύνηση πλήρη και να αισθάνεται ο πολίτης ότι μέσα ζει σε μια χώρα όπου δεν είναι μόνο αυτός απέναντι στον νόμο και τιμωρείται. Τιμωρούνται όλοι σε προσωπικό. Λέει όμως αυτός, το οποίο αναφέρεται το όνομα, ότι με τον περιφέρεται, και αφού θα περιφέρεται για δεν ξέρω πόσους μήνες μέχρι τις εκλογές, γιατί υπάρχει και πρωτοσέλιδο σήμερα που λέει στείνεται νέο εκλογικό εκλογών, νέο σκηνικό εκλογών με βρώμικους και καθαρούς, το παρασκήνιο το λέει, αφού λέει θα περιφέρεται κάποιον 6, 7, 8 μήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, μετά αυτός αν αθωωθεί θα πάει στα ψηλά γράμματα, αλλά θα έχει μείνει ρετσινιά. Δηλαδή εδώ λένε κάποιοι ότι μήπως βιαστήκατε, μήπως φοβηθήκατε από το συλλαλητήριο, μήπως, όπως λέει ο Γιάννης, λένε άλλοι. Δεν θέλω τον πληθυντικό. Η δικαιοσύνη δεν θέλω τον πληθυντικό. Δηλαδή δεν μπαίνει και η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση δεν μπαίνει στον πληθυντικό. Τότε γιατί κανένα δηλώσει οι υπουργοί εκείνο το βράδυ έξω από το Μαξίμου? Μισό λεπτό να τελειώσω. Γιατί βγήκανε? Μισό λεπτό. Άρα αυτοί που αποφάσισαν, αυτοί που διερευνούσαν, αποφάσισαν όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη. Γιατί βγήκανε εκείνο το βράδυ και κανένα δηλώσει? Δύο. Όταν υπάρχει αυτό το σκάνδαλο, το οποίο το γνωρίζουμε. Όταν το Υπουργείο Υγείας έχει αντιληφθεί αρκετά πράγματα την προηγούμενη περίοδο, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ποιοι και πώς θένε, και σωστό αυτό. Υποθέσεις μπορεί να κάνουμε. Άρα αυτό υπάρχει, ξεκίνησε λοιπόν. Τι να κρυφτούμε? Όλοι το ξέρανε. Τα εφημερίδες το γράφανε, οι δημοσιογράφοι το ξέρανε, οι πολίτες το ξέρανε. Παγκόσμια γίνεται αυτή η έρευνα. Δεν κατάλαβα. Και τι θα θέλατε να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Όλη η διαδικασία ακολουθήθηκε. Πήγε στην εισαγγελία, όπως λέει, πήγε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στη Βουλή.
Για να ρωτήσω εγώ τώρα εδώ, υπήρχαν υπουργοί και ανακριτικές και προανακριτικές διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια που το πόρισμα που ερχόταν δεν το πηγαίναν στη Βουλή, αλλά το κρύβανε στα συρτάρια τους και μετά δίναν και εντολές πολλές φορές στη δικαιοσύνη πώς πρέπει, επιστρέφοντας το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επί μήνες. Για πέστε μου λοιπόν, αυτό, λέτε, που λοιπόν έγινε, εσείς... αυτό που έγινε, ναι, με την ακριβή διαδικασία, δηλαδή δεν παρεμβαίνει κανείς, το παίρνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το πηγαίνει στη Βουλή. Δεν κατάλαβα λοιπόν. Με το πρώτο όνομα. Με το πρώτο. Λέει ο Άδωνης ότι δεν πήγε, λέει, με το δικό του όνομα. Κατευθείαν πήγε, κύριε Αυτιά. Μαζευτήκανε πολλά ονόματα, λέει. Κατευθείαν πήγε, κύριε Αυτιά. Μόλις την πήρε τη διαδικασία από την εισαγγελία του Αραπού, πήγε στη Βουλή. Τελεία. Αυτό έγινε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πότε η αντιπολίτευση λέει ότι κάνατε πολιτική διαχείριση με κουκουλοφόρους μάρτυρες. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Και τα κόμματα τα οποία ενέχονται. Τι απαντάτε? Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Καταλαβαίνω το. Δηλαδή, αν βγει αύριο ένα από μια κουκούλα και πήγε ένταση, σένα για τον Α και το Β, καταλαβαίνω. Καθίστε λίγο τώρα. Δεν είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω την ένταση. Αλλά το νομικό σύστημα το δικό μας. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε τους προστατευόμενους μάρτυρες το 2014. Πέρασε όλη αυτή η διαδικασία. Είναι διεθνής πρακτική νομική. Άρα από εκεί και πέρα, τι μου λέτε και τι μπορεί να λέει ο καθένας? Καταλαβαίνω τον πανικό, καταλαβαίνω την ένταση, αλλά δεν μπορεί μέσα από την ένταση την οποία υπάρχει, ναι, και ενδεχομένως και την, ότι αισθάνονται ηθικά πληττόμενοι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνεις επίθεση στο νομικό δίκαιο της χώρας και το διεθνές νομικό δίκαιο. Είναι λάθος, τραγικό. Τη Δευτέρα περιμένουμε λοιπόν την σύσταση, έτσι, την πρόταση για σύσταση της προανεκριτικής επιτροπής, η οποία ή θα στείλει πάλι πίσω την υπόθεση αυτή. Πολλοί λένε ότι είναι ατεκμηρίωτες οι καταθέσεις, πολλοί, οι περισσότεροι. Άλλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί η διαδρομή του χρήματος, όπου εκεί πρέπει να γίνει η μεγάλη έρευνα. Και η κοινή γνώμη, κύριε Ρίγα, ξέρετε τι λέει? Ο αθώος να δοθεί στην κοινωνία, αθώος, αυτός ο οποίος έβαλε το χέρι του σε δημόσιο χρήμα να τιμωρηθεί, και επίσης το κράτος να ζητήσει αποζημίωση για την πληγή που υπέστη, τη ζημιά την οποία υπέστη. Δύο πράγματα. Έλατε. Το ένα είναι ότι η Προανακτική Επιτροπή θα διερευνήσει και όλα τα θέματα τα νομικά και αυτή θα απαντήσει. Γι' αυτό θα γίνει η Προανακτική Επιτροπή. Ναι. Δύο, ό,τι αφορά για τις αποζημιώσεις, είναι στη σκέψη και είναι και στην λογική μας να δούμε πού το μέγεθος και με τι τρόπο η ελληνική κυβέρνηση θα απαιτήσει αυτό, τη ζημιά από την οποία έπαθε ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι αυτό είναι εκλογικό άνευ. Δεν μπορεί να μπαίνει ως ερώτημα. Λέει πολλοί κόσμος, απέραντο εφετείο η Βουλή, αρένα το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μπροστά μας θέματα. Λέει ο κόσμος. Ενδεχομένως να είχατε και δεύτερες σκέψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ό,τι βρεθεί, για όποιον βρεθεί, προχωράμε. Όχι εκείνα τα πρώτα. Οι πρώτες δηλώσεις που ήταν «την πήραμε την πόλη και την Αγία Σοφιά», λέει ο κόσμος εδώ στα μηνύματα. Δηλαδή, δεν έγινε τόσο τίποτα απολύτως, βλέμμα εκείνης της βραδιάς έξω τώρα του Μαξίμου. Με έχετε ακούσει εμένα τι έχω πει όλες τις μέρες αυτές. Τι έχετε πει, γραμματέα? Έχω πει όλες τις μέρες αυτές ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με κανέναν τρόπο γνωστό ή να παρεμβαίνουμε στα νομικά ζητήματα ή τίποτα άλλο. Όμως το σκάνδαλο υπάρχει. Η διαδικασία της Νοβάρτης. Σε πολλές χώρες. Αυτό μην κρυφτούμε. Αυτό είναι το ένα. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι διαδικασία η οποία θα είναι μέσα στο νομικό πλαίσιο της χώρας και το διεθνές. Τι λοιπόν λέμε, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με την όποια διαβούλευση είχαμε για όλα τα ζητήματα αυτά, θα προτείνει η Προανακτική Επιτροπή. Η Προανακτική Επιτροπή θα ολοκληρώσει και θα δει όλα τα νομικά ζητήματα. Τι λέει η αντιπολίτευση? Μπορεί να τα ακούσετε κι εσείς. Βάλατε μπροστά τα ονόματα τα μεγάλα, τα οποία είναι αίμα κλπ. Και αφήσατε το θεσμικό το από κάτω, πώς είχε σκαφτεί όλη αυτή η ιστορία. Αυτό. Γιατί τα ονόματα πουλάνε. Αυτό ήρθε. Και ότι θα πάτε στις εκλογές με αυτό. Κύριε Αυτιά, αυτό λένε, ήρθε. Σας λέω τι λένε. Συγχωρείτε, ήρθε, όλοι την είδανε. Όλοι την είδανε την δικογραφία η οποία έχει έρθει στη Βουλή μέσα. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι η οδός μέσα που ακολουθείτε στην Βουλή. Από εκεί πέρα τα ονόματα βγήκανε. Και βγήκανε γιατί όλοι γνωρίζουν από ένα σημείο και μετά. Από εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει αντιστροφή η αντιπολίτευση προς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να τελειώσουμε, θα σας έλεγα. Δεν πρόκειται να επιδοθούμε σε κανένα κυνήγι μαγισσών την επόμενη περίοδο. Μόνο με στοιχεία, θα δείξουμε, λέτε, έτσι, θα δείξουμε εμείς, θα σας έλεγα, με πλήρη επίγνωση το πώς πρέπει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει καμία πολιτική και ηθική επιοίκεια αν αποδειχθεί ότι υπάρχει κατάχρηση
της δημόσιας εξουσίας και του δημοσίου χρήματος. Από οποιονδήποτε και από όποιο πολιτικό χώρο και αν είναι έτσι. Ακόμα και από την παράταξη, ναι, τη δική μου και την κυβέρνηση να ήταν, τα ίδια θα σας έλεγα, κύριε Αυτιά. Αυτή είναι η διαφορά. Θα ήμουν απολύτως καταδικαστικός ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ προς κατεύθυνση αυτή. Άρα μην συζητάμε. Αυτό είναι και η διαφορά μας. Γιατί δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα από όπου και αν προέρχεται, αν θέλει να αποδειχθεί ότι μπορεί και να έχει την απόλυτη, από τους πολίτες την απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να λειτουργεί με όλη αυτή τη διαδικασία που λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και δυστυχώς οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες των κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια. Θα φέρετε και το φάκελο της χρηματοδότησης των κομμάτων, δεύτερο μεγάλο θέμα πριν τις εκλογές. Εδώ έχουμε τρία θέματα. Ήταν η Siemens. Ήταν την Οβάρτης τώρα. Ναι. Και είναι και είναι η χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα το φέρετε. Αυτό θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ όμως βάζω ένα ερώτημα. Θα το φέρετε πρώτον εκλογών. Θα το φέρετε πρώτον εκλογών. Κύριε Αυτιά, δεν θα σας πω τώρα τι και πώς, αλλά μπαίνει ένα ερώτημα. Μπαίνει ένα ερώτημα. Οι πολίτες ξέρουν ότι έχουν πάρει 200 εκατομμύρια δάνειο και δεν μπορούν να αποπληρώσουν με εγγυήσεις, υποτίθεται, το ποσοστό το οποίο θα είχαν. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Και το λέω τώρα, μιλάω έτσι. Δηλαδή, ποια λογική λέει, και μάλιστα λέγανε οι τράπεζες, γιατί έχουν ευθύνες και οι τράπεζες και οι πρόεδροι τραπεζών την προηγούμενη περίοδο, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε μέσα στην νόμιμη διαδικασία. Και γιατί ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και που είναι κυβέρνηση αλλά και που ήταν πρώτα, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με απόλυτο τρόπο τον ελάχιστο δανεισμό που είχε πάρει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί κάναμε σωστή διαχείριση? Άρα να υποθέσουμε ότι πρώτων εκλογών 200 εκατομμύρια, κύριε Αυτιά. Άρα, για να βγάλω, εμένα με ενδιαφέρουν ειδήσεις. Άρα και το θέμα αυτό πρώτων εκλογών. Σας βλέπω έτοιμο. Εγώ σας απάντησα ότι απάντησα ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων ήταν ένα πρόβλημα. Θέμα. Ήταν ένα λοιπόν, θέμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε μετά με το άλλο. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι ίσως χρόνος και στον κύριο Γεωργιάδη και στον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ιδιαίτερα δύσκολη. Και η κοινωνία λέει, όποιος καταχράστηκε δημόσιο χρήμα, τιμωρία, όποιος όμως άδικα διασύρεται θα πρέπει να αποδοθεί λευκός στην κοινωνία. Ρωτάει κοινή γνώμη με το άλλο θέμα, δηλαδή Νοβάρτης εσείς, όπλα εμείς. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να γίνει μες στη Βουλή, έτσι. Λοιπόν, ή από εδώ και από εκεί. Με την άλλη υπόθεση των όπλων, τι ακριβώς εκτιμάτε ότι θα γίνει? Θα πάμε σε προανακριτική, θα αποφασίσει η Βουλή? Τι ακριβώς, κύριε Ρήγα? Το έχει πει ο κύριος Καμένος όλα τα στοιχεία και στον πρόεδρο της Βουλής, ότι είναι να προχωρήσει ό,τι διαδικασίες υπάρχουν. Δεύτερον, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία ούτε σύμβαση ούτε οτιδήποτε άλλο σε αυτή την. Τα έχουμε, νομίζω, κουβεντιάσει και σε προηγούμενο διάστημα, όταν αυτό είχε και δημοσιογραφικά και πολιτικά ανοίξει. Αλλά από εκεί πέρα, ό,τι και να υπάρχει και. Σε αυτή την κατεύθυνση εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά λύνονται μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής και στο νομικό δίκαιο το οποίο υπάρχει, αν υπάρχουν στοιχεία. Εσείς, και κλείνω με αυτό, μέσα σας, στο θυμικό σας, έτσι, αισθάνεστε ότι ό,τι κάνετε είναι καλά καμωμένο ή ότι έχει μία πολιτική εκδίκηση έναντι της αντιπολίτευσης? Γι' αυτό, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εμείς είμαστε προσιλωμένοι, ναι, να βγει η χώρα τον Αύγουστο. Θα βγει. Ακούσατε τις δηλώσεις του κυρίου Μοσκοβισή. Είδατε το ομόλογο το οποίο βγήκε τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο οικονομική των χρηματιστηρίων στην Ευρώπη. Και τι μάλιστα αποτέλεσμα έχει. Και δεύτερον, πολύ βασικό είναι ότι για μας η στοχοπροσύλωση είναι την επόμενη μέρα να είναι τελείως διαφορετική, και αυτός είναι ο στόχος μας. Και θα το καταφέρουν μια κυβέρνηση αριστεράς που όλοι νομίζαν ή θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να πετύχει. Αυτοί που απέτυχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και μάλιστα με την οικονομία της όρθια. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν την ίδια την κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Προς το τελευταίο εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων. Κρίνεται με 4 εκατομμύρια Έλληνες να χρωστάνε, με 1 εκατομμύριο ανέργους, με 1 εκατομμύριο 600.000 κατασχέσεις, με 1 εκατομμύριο σημειώματα κλπ. Τα λες αυτά, θα σου πω ότι πρώτον, κατεύουν στον κόσμο. Κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, το είπαμε και άλλη φορά, δεν υπάρχει. Μία σου είπα εγώ, πληστηριασμοί. Δεν υπάρχει. Δύο, η ανεργία έπεσε κάτω από το 21, είναι 20 κόμμα τόσο, και θα πέσει το 18. Έλα μια μέρα να τα πούμε. Άρα λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.